την Ιωάννου. Πάμε να δούμε ποιους έχει συλλάβει μάλλον η αστυνομία, 24χρονο και ο 18χρονο, για ληστεία. Ξυλοκόπησαν προηγουμένως, μαχαίρωσαν και λίστεψαν 39χρονο. Κατερίνα μου, σε χαιρετώ. Καλημέρα, καλή κυρίες και κύριοι. Τον ξυλοκόπησαν και τον λίστεψαν στην Λάρνακα. Να πούμε ότι ήταν γύρω στις 11:30 χθες το βράδυ, όταν 31χρονος αλλοδαπό πρόσωπο και συγκεκριμένα από την Ινδία αναχωρούσε από το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει στη Λάρνακα. Εκείνη τη στιγμή πήρε το ποδήλατό του και ήταν η στιγμή που τον προσέγγισαν δύο άγνωστα του πρόσωπα και του ζήτησαν χρήματα. Ο ίδιος τους απάντησε ότι δεν είχε χρήματα. Οι δύο του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και κατάφεραν να του πάρουν το κινητό του τηλέφωνο. Ο 31χρονος προσπάθησε να πάρει πίσω το κινητό του. Ένας από τους δύο δράστες ανέσυρε μαχαίρι και τον απείλησε, με αποτέλεσμα οι δύο να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν πεζοί. Ο 31χρονος, λόγω των τραυμάτων που είχε στο πρόσωπό του, επισκέφθηκε το νοσοκομείο ο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ακολούθως επέστρεψε στο διαμέρισμά του και φέρεται ότι είδε τους δύο που του είχαν επιτεθεί, ενημέρωσε την αστυνομία, όπου λίγη ώρα αργότερα ανακόπηκαν από τις αρχές. Όπως ανέφερε σε Κάτια μου, πρόκειται για 24χρονο και 18χρονο. Μάλιστα, ο 18χρονος επιτέθηκε και σε αστυνομικούς ώστε να αποφύγει την έρευνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο 18χρονος και ο 24χρονος. Εντοπίστηκε και το κινητό τηλέφωνο του παραπονούμενου και οι δύο θα οδηγηθούν σε πολύ λίγο ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση προσωποκράτησης. Αλλοδαπή και αυτή ομοεθνής του 39χρονου. Είναι αλλοδαπή η Κάτια, αλλά όχι από την Ινδία που είναι ο 31χρονος ο παραπονούμενος. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, σε χαιρετώ. Πάμε